τελειώνει το παιχνίδι. Η Ντάρια δεν κατάφερε να κρατηθεί επάνω στον κορμό. Η Ελισάβετ από την άλλη πάρα πολύ στοϊκή, πολύ ήρεμη εκεί. Τα κορίτσια αντέξαν 19 σχεδόν λεπτά κρεμασμένες κάτω από τον κορμό. Η νίκη της Ελισάβετ θα την επιστρέψει ασφαλή στην ομάδα της, ενώ η Ντάρια από την άλλη θα είναι η δεύτερη υποψήφια, η οποία μαζί με τη Μαριάννα Καλέργη θα αναζητήσει τη σωτηρία μέσα από την ψήφο του κοινού.